Φωτογραφία ισούται με χίλιες λέξεις και αυτό γιατί η εικόνα μιλά από μόνη της. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να προσθέσεις λέξεις για να απαντήσεις τα πολλά γιατί. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο συνάδελφος Κώστας Κωνσταντίνου στον Πολίτη από το εσωτερικό του Λυκείου Ελληνίδων στην περίκλειστη Αμόχωστο είναι από αυτές που συγκλονίζουν, ωστόσο που γεννούν και τόσα ερωτήματα. Μια θάλασσα από ρούχα, κυρίως γυναικεία και παιδικά, χιλιάδες ρούχα. Τι έκαναν εκεί, πώς κάλυψαν κάθε σπιθαμή του πατώματος. Ο συνάδελφος Κώστας Κωνσταντίνου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι, Κάτια. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σχολίασες μια θάλασσα από ρούχα, αυτό που είδαμε στο εσωτερικό του Λυκείου Ελληνίδων. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι η αίθουσα, εκείνη μεγάλη που έχουμε, των πολλαπλών χρήσεων που λέμε τώρα και στα σχολεία. Είναι ένα μεγάλο θέατρο, είναι μια μεγάλη θεατρική αίθουσα, η οποία κάποιο λόγο δεν είχε καθίσματα. Δεν ξέρω αν, αν τα είχαν αφαιρέσει, αν ήταν καθίσματα τα οποία μετακινούνταν, γιατί το χρησιμοποιούσαν και για χορό και για διάφορες άλλες εκδηλώσεις το συγκεκριμένο κτίριο. Τώρα, Κώστα, εξήγησε μας λίγο, γιατί πήγαν κι άλλοι συναδελφοί στο χώρο έξω από το Λύκειο. Εσύ κατάφερες και μπήκες από πού, πώς βρήκες έτσι. Σε τρεις περιπτώσεις σήκωσα την κορδέλα, όπως έκαναν άλλωστε και άλλοι συναδελφοί, οι οποίοι είχαν πάει και από τον Α. Αλλά εκεί στο Λύκειο Ελληνίδων σήκωσα την κορδέλα όταν δεν με έβλεπε κάποιος και προχώρησα. Το Λύκειο Ελληνίδων πρέπει να σου πω ότι είναι καρφωμένα τα παράθυρα και οι πόρτες με ξύλα. Και σκέφτηκα και λέω κάπου θα υπάρχει ένας τρόπος για να μπεις μέσα. Κάτι θέλω να δω ότι υπάρχει μέσα στο κτίριο. Και όντως υπήρχε μια πόρτα πίσω, η οποία δεν ήταν καρφωμένη, για την οποία έσπρωξα με δύναμη και άνοιξε. Και μπήκα μέσα. Και ξαφνικά δίκρυσε αυτό το πράγμα. Είχα μείνει έτσι, το παρακολουθούσα, είχα παγώσει και έβλεπα όλα αυτά τα ρούχα. Παντού ρούχα, χιλιάδες. Και είναι και ο τρόπος που είναι πάνω στο δάπεδο, Κώστα. Είναι λες και τα έβαλαν έτσι για να κάνουν ένα πρόσθετο, αν θέλεις, πάτωμα. Αλλά ναι, με εξηγούσες και χθες ότι είναι ανοιχτό, η οροφή είναι. Η οροφή του θεάτρου έχει καταρρεύσει και προφανώς με τα χρόνια, με τις καταιγίδες, με τον αέρα έχουν μετακινηθεί όλα και έχουν απλωθεί. Είναι μια μακάβρια εικόνα να το βλέπει κανείς αυτό το πράγμα. Σε μένα μου θυμίζει και εικόνες για όσους έχουν πάει στο Auschwitz, έτσι που είναι τα ρούχα. Αυτό το συγκλονιστικό μου θύμισε εμένα, που είδα και τα παπούτσια που είναι εκεί όλα μαζεμένα. Όμως... Και εντάξει, είναι νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα του ολοκαυτώματος, γιατί ρώτησαν κι άλλοι. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό, αλλά είναι όντως. Όχι, λέω τι μπορεί να φέρει και είναι ακριβώς πρέπει να απαντήσουμε το γιατί, πώς βρέθηκαν εκεί. Και νομίζω σε βοήθησαν και οι βαροσώτες να καταλήξεις το πώς βρέθηκαν όλα αυτά τα ρούχα εκεί. Ναι, διότι η αρχική μας εκτίμηση ήταν ότι μεταφέρθηκαν από το πλιάξικο που έγινε από τα στρατεύματα που κατέλαβαν την Αμόχωστο τις πρώτες μέρες, ότι εκεί τα μετέφεραν και ότι τα άφησαν εκεί. Ρωτήσαμε βαροσώτες, για κακή μου τύχη δεν είχα βρει στην αρχή βαροσώτες γιατί να ξέρουν την ιστορία. Όταν δημοσιοποιήθηκαν οι φωτογραφίες όμως, με πήραν πολλοί βαροσώτες και το έγραψαν και δημόσια και είπαν ότι δεν είναι κλεμμένα αυτά τα ρούχα. Αυτά τα ρούχα τα είχαμε μαζέψει. Γιατί από τις 20 Ιουλίου που έγινε η πρώτη εισβολή μέχρι τις 14 Αυγούστου που φύγαμε εμείς από την Αμόχωστο, μαζεύαμε ρούχα για να τα στείλουμε στους Κυρενιώτες. Χωρίς να ξέρουν βέβαια και οι ίδιοι άνθρωποι ότι θα γίνονται και οι ίδιοι πρόσφυγες παρακάτω. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό νομίζω πράγμα της ιστορίας αυτής. Ναι, έτσι. Να μαζεύεις ρούχα, να βοηθήσεις άλλους και τελικά να φεύγεις με αυτά που φοράς, Κώστα, και να μην έχεις για μέρες να φορέσεις κάτι.
Και να πηγαίνουν σήμερα στην Αμόχωστο ψάχνοντας ένα κάτι τέλος πάντων, οτιδήποτε να βρουν μέσα στο σπίτι τους για να μπορέσουν να πάρουν. Ναι. Και διαβάσαμε και τη συνέχεια σήμερα ένα άλλο συγκλονιστικό ρεπορτάζ σου σήμερα στον Πολίτη, που λες για το... και καταλήγεις στο χώμα, αν θέλεις, σε αυτό που παραμένει... Γιατί πολλοί δεν είχαν, γιατί για πολλούς, καταρχάς οι περισσότεροι δεν μπορούν να πάνε ούτως ή άλλως στα σπίτια τους, γιατί είναι κλειστοί και το μεγάλο μέρος της πόλης είναι κλειστό. Οι περισσότεροι όμως, ακόμα και αν κάποιοι καταφέρουν να μπουν στα σπίτια τους, όπως κατάφερα εγώ με τη Μαρία, μια παροσόντισσα, όπου σηκώσαμε πάλι την κορδέλα και πήγαμε κάτω και αγκαλιμαστική δεν μας είδε κανείς, ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε. Οι περισσότεροι δεν θα βρουν μέσα στα σπίτια τους κάτι. Ναι. Αλλά συνήθως, αν υπάρχει κάτι, αυτό το κάτι θα είναι βιβλία. Τα βιβλία ήταν τα μόνα που δεν έπαιρναν γιατί δεν τους χρειάζονταν και τα έριχναν από τις βιβλιοθήκες στο πάτωμα. Και έτσι έμειναν μόνο βιβλία. Τα σπίτια της Αμοχώστου είναι γεμάτα με βιβλία. Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστούμε πολύ που μας μετέφερες με λόγια όσα είδες και κατέγραψες. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς σας μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Είναι και αυτό του συναδέλφου του εξαιρετικό επίσης ρεπορτάζ του Γιώργου του Χρυσάνθου που εντόπισε τα τετράδια του μικρού Αντωνάκη και τα παρέδωσε στη Λεμεσό που διαμένει τώρα ο μεγάλος, ο κύριος Αντώνης. Νομίζω η φωτογραφία του Κώστα αυτή ίσως είναι η συγκλονιστικότερη φωτογραφία που είδαμε μέχρι σήμερα από το Βαρόσι, ενώ περιμέναμε να δούμε τους δρόμους, τα ερυπωμένα τα κτίρια, το ίχνος ζωής εκεί, κάτι μέσα στα σπίτια. Αυτή νομίζω ήταν η πιο συγκλονιστική φωτογραφία και αμέσως επειδή είχα πάει στο Auschwitz, ήταν η πρώτη εικόνα που μου έρχεται εκεί στο χώρο. Και τα παπούτσια και τα όλα αυτά τα ρούχα μιλάνε. Ότι ο ιδιοκτήτης τους βγαίνει από μέσα η φωνή. Αλλά το τραγικό είναι ότι τα ετοίμασαν για άλλους και οι ίδιοι έφυγαν χωρίς να έχουν κάτι να φορέσουν.